Vos chiscar en su trago y... ¡Todos el higo! Sí, ahora trago un direngale. Y Tipisa y Taylor. Dos hidratan la palma y tercer ya con ese inicio. Ahora he tomado más dinámica. ¡Culera! ¡Ya voy a pitar y esas flepo! Más que decís me flepete. Ego de esas flepo. Fasas ya vaso. Dos hidratan la palma. Τι ωραία που είναι η Taylor Swift, ρε, εσύ έβγαλε πάρα πολύ. Παιδιά, τι ωραίο τραγούδι και τι ωραίο βιντεοκλίπ παίζουν όλες μέσα, άπαντες. Λες και τις έχει μαζέψει έτσι, τις βούτυξε και τις έβαλε μέσα. Και είναι όλες κουκλάρες, όλες ντυμένες, τα πάντα. Ο χαμός γίνεται. Δώστε δυνατά, άγι μου. Είναι girl power, ρε, το βιντεοκλίπ. Λοιπόν, κουλεράκια μου γλυκά, σας καλωσορίζω. Κοίτα να δεις που δεν μπορώ να πολυφωνάξω. Έχω βραχνιάσει, έχει κλείσει η φωνή μου. Μάλλον εκρύωσα. Τι μου κάνετε, καλή εβδομάδα, καλησπέρα. Να είμαστε καλά, να έχουμε μια ωραία εκπομπή. Καλησπέρα. Δείχνουμε λίγο, σαν να κρυώσαμε. Εσείς τα κουλεράκια μου από τις κάμερες, τι κάνετε, Μερούλη, πώς πες σου. Καλά, δεν έκανε καλό καιρό, έμαθα εδώ, Εγώ έλειπα, ήμουνα στη Μύκονο. Όχι, δεν είμαι Μαϊντανός, με περάσει Μαϊντανό. Πήγα γιατί είχα σοβαρό λόγο. Είχα πάω στον πάτσο τη κορυφή μου. Να ξέρεις. Με περάσει για αυτού του πολυγραφικού που πάνε συνέχεια στη Μύκονο. Και δείτε πώ αυτό είμαι. Πήγα μια εβδομάδα μετά τα Αγίου Πνεύματος εγώ. Που δεν είχε άνθρωπο. Που ξέρει τι ωραίο ήταν, τέλεια. Δεν ήταν άδειο. Αλεξάνδρα μου, πώ πέρασε σου κου. Έτσι. Θα σου βάλω και boys and noise γιατί ξέρω πόσο πολύ το ζητά και το θε για μετά. Δώσε λίγο Taylor, ναι! Γενικότερα, ότι η Μύκονος είναι ωραίο νησί, παιδιά. Δεν το ξέρω, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Πήγα γιατί παντρεύεται η κολλητή μου, η Ντίντα μου, το τιτάκι μου και παντρεύεται το Βόδι, τον κολλητό μου, τον τόσο Βοκλή, τον αγαπημένο μου τον κολλητό. Και ήθελα να πάμε στο αγαπημένο νησί, το οποίο είναι η Μύκονος. Και να σου πω κάτι. Έχουν δίκιο αυτό που λένε ότι στη Μύκονο μπορείς να πας και να ξεσαλώσεις, αλλά μπορείς να πας και να ηρεμήσεις. Γιατί εμείς ήμασταν σε πάρα πολύ ήρεμες και ωραίες παραλίες, με πάρα πολύ ωραία καθαρά νερά αυτά. Άρα λίγη όλη μέρα λιαζόμασταν εκεί, πήραμε τους χυμούς μας, κάναμε τις απλωτές μας, ξαπλωτές μας, τα μακροβούτια μας, όλα καλά. Αλλά ναι, έχουν δίκιο αυτό που λένε. Ότι μπορείς να πας και να περάσεις ήρεμα, αλλά μπορείς να πας και να ξεσαλώσεις τα πάρτι και τα αυτά. Εγώ αυτά δεν τα έζησα, δεν πήγα να ξέρεις. Εγώ ήμουν μια μέρα στην παραλία, μετά έτρωγα το φαγητάκι μου, πήγαινε τη βολτίτσα μου και μετά νάνι. Κανονικά, ύπνος. Λοιπόν, κουλεράκια μου, πόσο έχουμε σήμερα, έχουμε 8. Έλα, το φάγαμε. Μέχρι τις 15 έχουμε εξετάσεις. Διαβάστε λίγο ακόμα, πιεστείτε και μετά θα είμαστε εδώ στο κούλερ. Θα βλέπετε, θα στέλνετε μηνύματα, θα πηγαίνετε παραλίες, θα ξεχυθείτε στις παραλίες, θα μου στέλνετε και εμένα φωτογραφίες, θα βλέπω εδώ πέρα που θα είμαι 3 το μεσημέρι. Καταλαβαίνεις. Και θα γίνει μακελιό. Κρατάτε, τελειώνουν οι εξετάσεις. Σήμερα λοιπόν να σας δώσω το θέμα. Πριν ξεκινήσω, σας λέω για τα βραβεία μας, γιατί να μην τα μόσιον, γιατί Τετάρτη έχουμε συναυλία. Κανονίσου, κάνω την πορεία σου. Λοιπόν, το θέμα σήμερα έχει να κάνει με το multitasking. Multitasking, multitasking, πες το πως θες. Και γενικότερα θέλω να δω εάν εσείς, τέλος πάντων, θεωρείτε ότι το έχει καλύτερα ο άνδρας, βρε αδερφέ, ή αν το έχει η γυναίκα. Δηλαδή αυτό το θέμα το να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα από τα πιο απλά έως και την εργασία. Γιατί το tasking έχει να κάνει με την εργασία. Δηλαδή, εσύ τώρα ποιος θεωρείς ότι μπορεί να κάνει πιο πολλά πράγματα. Η γυναίκα μπορεί να κάνει πιο πολλά άμερη ή ο άντρας παράλληλα. Δηλαδή, η γυναίκα. Και εγώ αυτό πιστεύω εσύ. Όχι γιατί είμαστε γυναίκες. Μην με παρεξηγήσετε. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ αντικειμενική όπως κάθε φορά άλλωστε. Αλλά σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα είναι πολυμηχάνημα. Είναι πολυεργαλείο. Είναι χαμελέοντας. Είναι όλα, ρε παιδί μου. Δεν θεωρώ ότι ο άντρας μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μαζί. Γιατί μπορείς τώρα να φανταστείς τον άντρα να είναι με το τηλέφωνο έτσι εδώ, με το άλλο να γράφει και με το άλλο να έχει και το μωρό εδώ και να το ταΐζει. Όχι. Η γυναίκα μπορεί να το κάνει. Εγώ αυτό πιστεύω. Εσύ τι πιστεύεις, Άλεξ. Δεν είναι. Συμφωνεί ο Άλεξ, παιδιά, για πρώτη φορά. Παίρνει το μέρος γυναίκας. Ένα χρόνο σχεδόν στο κούλερ εδώ πέρα. Είναι η πρώτη φορά που συμφωνεί μαζί μας. Γεια σου, Αλεξάρα. Λοιπόν, κατάλαβες. Εγώ έτσι θεωρώ. Όχι ότι αυτό τον καθιστά, ότι καθιστά τη γυναίκα πιο έξυπνη και τον άντρα πιο, καταλαβαίνεις. Όχι, και ο άντρας για μένα έχει, ο άντρας για μένα έχει αντίληψη και μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι η γυναίκα
Τώρα πώς το κάνουμε. Είναι ικανή να μιλάει στο τηλέφωνο ανοιχτή ακρόαση με τη φίλη της, με τη θεία της, με τη μάνα της. Να φτιάχνει τα νύχια της, παράλληλα να ανακατεύει το φάι και παράλληλα πηγαίνει και στο λάπτοπ να στέλνει και mail. Και μέσα σε αυτό να έχει και το πιτσιρίκι μπροστά να βλέπει τα κινούμενα σχέδια, ρε παιδί μου, και να πηγαίνει να το ταΐζει και λίγο. Κατάλαβες. Εγώ θεωρώ ότι ο άντρας όλα αυτά μαζί δεν μπορεί να τα κάνει. Να ξέρεις. Έτσι θεωρώ εγώ. Αλλά θέλω να ακούσω, άστο τι θεωρώ εγώ, θέλω να ακούσω τη δική σου την άποψη. Twitter και Facebook μηνύματα στο ειδικά διαμορφωμένο post να μου πείτε λοιπόν ποιος το έχει καλύτερα το multitasking. Το έχει ο άνδρας, το έχει η γυναίκα. Τι θεωρείς εσύ, βρε κουλεράκι μου, για στείλε με εδώ να μου πεις να διαβάσουμε, να γίνει μακελιό σήμερα εδώ πέρα, δευτεριάτικο. Έλα μου, καλή εβδομάδα, σας είπα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλω να σας πω λοιπόν τώρα για την Αμίτα Μόσχιν και για τα 10 χρόνια θετικής ενέργειας που κλείνει και που αναζητά και ψάχνει όλες τις θετικές παρέες. Ψάχνει την βασικά, δεν ψάχνει όλες, όλες μπορεί να συμμετέχετε. Αλλά 10 θετικές παρέες ψάχνει από όλη την Ελλάδα και γιορτάζει και έχει ετοιμάσει εκπλήξεις και συναυλίες και θα γίνει χαμός. Και η πρώτη συναυλία λαμβάνει χώρα τώρα στη Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έρχεται δυναμικά να γίνει χαμός, να δώσει τον παλμό στην πόλη. Συναυλία με καλλιτέχνες φοβερούς και θα σας πω πραγματικά ποιοι θα είναι εκεί τώρα. Άνοιξε τα αυτιά σας, θα γίνει χαμός. Θα έρθω κι εγώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, όποιος είναι εκεί και έρθει, να έρθει να μου πει ένα γεια, ρε παιδιά, να σας αναγνωρίσω και τους Θεσσαλονίκη και τους Βόρειους. Και γενικά, όσοι είστε στα κοντινά τύπου Κατερίνη, Χαλκιδικές, Καβάλες, τα γύρω, ελάτε να σας γνωρίσουμε να κάνει εκεί στην αυλία να γίνει χαμός. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Στη συναυλία στην Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκονται οι Μέλισσες και Playmen. Ναι! Η Demi! Boys and Noise, καλά θα γίνει χαμός εννοείται. Positive DJ Peachy! Special guest θα έχουμε μαζί μας τον Stan. Και μαζί τους θα είναι ο Κωνσταντίνος Φραντζής, ο Ντοκέλ και ο Αναστάσιος Ράμος. Παρουσιάζει ο ένας και μοναδικός Θέμης Γεωργαντάς. Και το μόνο που έχω να σας πω, θα έρθω κι εγώ να κάνω εκεί το ρεπορτάζ τσικου. Και εύχομαι να σας δω. Και να σας πω ότι η Αμίτα Μόσχιον γιορτάζει 10 χρόνια και η θετική ενέργεια είναι μόνο εδώ και εδώ. Και επίσης έχω να πω γιατί δεν τα είπαμε, γιατί ήταν σουκού ότι το Σάββατο εδώ πέρα γίναμε 19 χρονών. Κατάλαβες, το κανάλι μας, το MAD μας, το MAD TV μας, είναι 19. Πραγματικά. Τώρα πάει να δώσει εξετάσεις. Είναι στην εξεταστική περίοδο. Δεν ξέρω τι σπουδάζει. Και είναι δίδυμος. Δίδυμος δεν είναι το κανάλι μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο κανάλι μας. Χρόνια πολλά στο MAD TV. Χρόνια πολλά στο κεραμίδι μας στη στέγη. Έχω να πω. Και ευχαριστώ και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μέσα κι εγώ. Που το έβλεπα από μικρό παιδί και έλεγα: α, τι ωραία που είναι εκεί πέρα στις μουσικές εκπομπές και στο κανάλι. Και τώρα ξαφνικά είσαι μέσα σε ένα πλατό και μιλάς. Δεν το περίμενα ποτέ. Λοιπόν. Break, πω, τι ωραίο τραγούδι, Eminem, δώσε! Λοιπόν, πάμε σε ένα break, να φορτώσω, να ανοίξω τα μηνύματά σας. Σήμερα μιλάμε, είπαμε, για το multitasking. Ποιος το έχει καλύτερα, ο άνδρας ή η γυναίκα? Ποιος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να τα κάνει και με επιτυχία, εννοείται, έτσι. Καλή εβδομάδα, πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ στο Cooler, δυνατά! American Oxygen, oh! Τι κομματάρα, δώσε ρε Άγι! Κομματάρα από Ριάννα, American Oxygen, δώσε να ακούσουμε! Κομματάρα! Λοιπόν, βέβαια δεν ξέρω τα λόγια να τα τραγουδήσω άλλα τραγούδια, λέω εγώ, δεν πειράζει, ας σχεδιάζουμε κιόλας, δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, κουλεράκια μου γλυκά και όμορφα, όπου κι αν είστε, εύχομαι να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που ενώ δίνετε πανελλήνιες και δίνετε εξετάσεις και όλα αυτά και τις εξεταστικές σας και διαβάσετε και είστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι σας, ενώ έξω έχει ντάλα ήλιο πάνω για μπάνια, που κάθεστε και στέλνετε μηνύματα και πραγματικά συμμετέχετε ενεργά στην εκπομπή. Γιατί σας έχω ξαναπεί, έχω καιρό να το πω βέβαια, σας έχω ξαναπεί ότι αυτή η εκπομπή είστε εσείς! Είναι δική σας η φωνή, είναι, γιατί χωρίς εσάς και τα μηνύματά σας δεν θα πάμε μπροστά και δεν θα πάμε πουθενά. Και σήμερα λοιπόν μιλάμε για το multitasking. Αυτό, ας πούμε, ρε παιδί μου, την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών μαζί. Και ποιος μπορεί να το κάνει καλύτερα, θεωρήσεις τώρα? Ποιος είναι καλύτερος, ο άνδρας ή η γυναίκα? Ποιος το έχει? Που δεν σημαίνει τώρα, εάν κάποιος είναι καλύτερος, αυτό δεν σημαίνει ότι τον καθιστά χαζό ή κουτό ή αυτό ή low τέτοιο και κατάλαβες τώρα. Δεν σημαίνει κάτι. Α, είναι ένα θέμα, μια ικανότητα, ρε παιδί μου, είναι αυτό. Οι άντρες μπορούν να κάνουν καλύτερα πράγματα, οι γυναίκες μπορούν να κάνουν επίσης σε κάποια άλλα να είναι οι καλύτερες. Βέβαια, στο multitasking έχω να σου πω από μια πολύ μικρή έρευνα Παύλα Γκάλο που έκανα εδώ μέσα.
οι περισσότεροι και άντρες μέσα σε αυτούς θεωρούν ότι η γυναίκα το έχει περισσότερο αυτό το κομμάτι. Αλλά θέλω και είμαι περιεργή να δω τι έχετε απαντήσει εσείς και να δω τα δικά σας τα μηνύματα. Θα σας διαβάσω, έχω βρει και μία έρευνα εδώ που όντως λέει ότι είναι καλύτερες οι γυναίκες βάσει μία έρευνα που είχε γίνει στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και θα τη διαβάσουμε, να σας την πω. Έδειξε, ρε παιδί μου, ότι όλοι μπορούν να κάνουν ταυτόχρονα κάποια πράγματα. Απλά οι άντρες αντιδρούν λίγο πιο αργά από τις γυναίκες. Δηλαδή, η γυναίκα μπορεί να ξεκινήσει κάτι, να το σταματήσει, να το παγώσει για λίγο, να ξεκινήσει κάτι άλλο, να το φέρει πέρα, να συνεχίσει το άλλο, να ξεκινήσει και μια τριτζιά. Ο άντρας δεν το έχει ιδιαιτέρως με αυτό το κομμάτι. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι καλός σε άλλα πράγματα. Πώς το κάνουμε τώρα, δηλαδή, μια γυναίκα μπορεί να είναι στην κουζίνα της και παράλληλα να γράφει τη λίστα για τα ψώνια, να βράζει ένα αυγό, να ετοιμάζεται να ανοίξει φύλλο για μια πίτα, να σταματήσει λίγο, να περάσει και ένα βερνικάκι στο νυχάκι. Πώς, δεν έχεις δει τις περισσότερες που οδηγούν, έχουν το πόδι στον γκάζι, είναι στον καθρέφτη, βάφονται και παράλληλα έχουν το ένα χέρι απόξω για να στεγνώσει που τα έχουν βάψει. Όχι, πες, υπήρχε πρέπει να το κάνει αυτό ο άντρας. Όχι, στο λέω εγώ με μαθηματική ακρίβεια, στο δηλώνω. Λοιπόν, δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι και σωστό, έτσι, μεταξύ μας. Λοιπόν, να σας πω, πριν ξεκινήσω με μηνύματα για τα Mad Video Music Awards 2015 by Coca-Cola, το μότο μας φέτος, το ξέρετε όλοι, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, είναι Happy Vibes. Μόνο αυτό. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι η ψηφοφορία έχει ανοίξει. Ελπίζω να ψηφίζετε, γιατί έχουμε όλη αγωνία να δούμε τι θα γίνει με τους καλλιτέχνες, με τις κατηγορίες, με τα βραβεία και ποιος θα προσπάσει τα περισσότερα. Αν θα είναι η αγαπημένη μας καλλιτέχνηση ή όχι. Να σας πω ότι στο www.videomusicawards.gr ψηφίζετε εκεί. Μπορείτε να ψηφίσετε πάρα πολλές φορές. Νομίζω ψηφίζετε ανά μία ώρα, έχετε δυνατότητα να ψηφίσετε κι άλλο. Να σας πω τις τρεις πρώτες κατηγορίες είναι Best Pop Video, Best Dance Video και Best Urban Video. Στο Best Pop Video έχουμε τους Boys & Noise, την Demi με τον Mike, τον Stan, τη Δέσποινα Βανδύ, τον Σάκη Ρουβά. Best Dance Video, υποψήφοι είναι Dimension X και Michael Τσαουσόπουλος featuring Κατερίνα Λιόλιου, DJ Pitchy με Josephine, Ελένη Φουρέιρα, Living R featuring Mike Diamonds vs Jeff και Playman με Midlow featuring Locomondo. Τρεις πρώτες κατηγορίες, κάθε μέρα θα σας λέω και διαφορετικές. Μπείτε εσείς να ψηφίσετε, γιατί η ψήφος είναι σημαντική. Οι καλλιτέχνες θέλουν τη στήριξή σας, γιατί έχουν δουλέψει όλη τη χρονιά, έχουν κουραστεί, έχουν βγάλει τα τραγούδια τους, είναι ευχαριστημένοι και περιμένουν τώρα. Τι περιμένουνε? Τη δική σας ψήφο! Μπείτε να ψηφίσετε! Συνεχίζουμε εδώ. Πάμε να διαβάσουμε μηνύμα Twitter. Μας έρχεται το πρώτο. Ένα, ναι, 5 seconds perfection, λέει Ευαγγελία. Έχεις υπέροχη εκπομπή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μπορείς, λέει, βάλε το Amnesia των 5 seconds of summer. Θα τα κανονίσει όλα ο Άγης, είμαι σίγουρη. Η Ερμιόνη μας για το θέμα μας λέει η γυναίκα. Απλά, λιτά, με μια λέξη, η γυναίκα. Δεν το εξηγεί, δεν θέλει επεξήγηση, είναι κάθετη, το κορίτσι το δηλώνει ότι πάρα πολύ απλά το multitasking το έχει περισσότερη γυναίκα. Έπρεπε να πάρω και ένα στυλό, να σημειώνω τις απαντήσεις, να δω μετά ποιες θα είναι οι περισσότερες, ποιος θα κερδίσει σε αυτό το battle, γυναίκα ή άντρας, βρε, αδερφέ. Λοιπόν, Ελισάβετ Μπέθλεχεμ λέει, πιστεύω οι γυναίκες. Και έχει βάλει και αυτό το emoticon με τα δοντάκια. Τώρα δεν είναι καθαρά τα χέρια μου, θα το κάνω. Αυτό. Εντάξει, μην τρέπεσαι να το πεις. Τη γνώμη σου θα πεις τώρα. Εντάξει, δεν είπαμε ότι κράζουμε τους άντρες. Να, μέχρι και ο Άλεξ εδώ πέρα γύρισε και μας είπε ότι πιστεύει ότι είναι η γυναίκα. Κατάλαβες. Άμα το είπε και ο Άλεξ, καταλαβαίνεις. Ισχύει. Αυτός ποτέ δεν παίρνει τη θέση μας και το μέρος μας. Δεν ξέρει ποτέ. Είναι πάντα αντίθετος με τις γυναίκες. Πάντα όμως. Λοιπόν, πάρε και αμνίζια τώρα 5 seconds of summer εδώ αφιερωμένο να γίνει χαμός. Δώσε. Θα παίξουμε και Boys & Noise. Μην μιλάς. Μην βιάζεσαι. Άσε να παίξω λίγο 5 seconds of summer τώρα. Για το κορίτσι μου να το αφιερώσω. Αμνίδια! Τι ωραίες φωνές, αμνίδια! Λοιπόν, Χριστάκος Γκίκας. Ο άνδρας λέει πιστεύω γιατί έχει πιο πολύ αυτοπεποίθηση. Χαιρετίσματα από Χαλκίδα. Γεια σου ρε Χριστάρα φίλε μου καλέ. Που είσαι εκεί, είχε το Σάββατο στην Εύβοια, όχι την Κυριακή. Είχε εκεί μας ένα secret spot, είχαν πάει για σερφ. Εγώ βέβαια έλειπα, δεν πήγα πουθενά, δεν πήγα να κάνω σερφ, αλλά δεν πειράζει. Έβλεπα και φωτογραφίες. Και α, Εύβοια καλή μου. Λοιπόν, Χριστάκο, άκου να δεις τώρα ποιο είναι το θέμα. Ναι, η αυτοπεποίθηση δεν έχει να κάνει όμως, εγώ θεωρώ, με την ικανότητα του ποιος μπορεί να κάνει περισσότερες δραστηριότητες μαζί. Δηλαδή, ναι, μεν ο άντρας έχει αυτοπεποίθηση, ναι, θα συμφωνήσω, έχει αρκετή. Περισσότερο καμιά φορά από τις γυναίκες. Αλλά θεωρώ ότι η ικανότητα
του να μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα παράλληλα έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο με την αυτοποίθηση, έχει να κάνει με πολλά. Έχει να κάνει και με την οργάνωση, έχει να κάνει και με την εγρήγορση, έχει να κάνει με πάρα πάρα πολλά πράγματα. Οπότε κοίταξε, δεν συμφωνώ μαζί σου, αλλά θα δεχτώ την άποψή σου, να ξέρεις. Λοιπόν, Μελίνα Μπίμπερ. Οι γυναίκες, λέει, και συγκεκριμένα οι μαμάδες. Μπορείς, λέει, να αφιερώσεις ένα τραγούδι του Justin σε όλες τις Believers. Βεβαίως και θα αφιερώσω. Θα αφιερώσω το αγαπημένο μου. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, αλλά σας έχω πει ότι το αγαπημένο μου τραγούδι του Justin Bieber είναι το Never Say Never, το οποίο σας τα αφιερώνω με όλη μου την καρδιά στις Believers και θα τα ακούσουμε, λογικά. Οι γυναίκες και οι μαμάδες. Ναι, κοίτα, και εγώ το θεωρώ αυτό. Και θεωρώ ότι η μάνα μπορεί να κάνει αμέτρητες δουλειές μαζί. Δηλαδή, παιδιά, τις βλέπω καμιά φορά. Άμα αξιωθώ και πάω κανένα σούπερ μάρκετ να βοηθήσω τη δικιά μου μάνα να πάω να τις πάρω εδώ στη λίστα της, η οποία πάντα ξεχνάει κάτι, δεδομένα πράγματα. Σου λέει, Βαγγελάκι μου, σε παρακαλώ, κορίτσι μου, πας να έχω στο σούπερ μάρκετ, δεν πρόλαβα να έχω αυτό. Άντε, να πάω να εξυπηρετήσω, λέω τώρα, η κόρη. Και πάω. Και δεν είναι ότι θα ξεχάσει και θα σε πάρει τηλέφωνο να σου το πει εκεί που είσαι στο σούπερ μάρκετ και θα πάει να το πάρει. Θα γυρίσει πίσω και θα σου πει: Ωρε, Βαγγελάκη, ξέχασα να σου πω να μου πάρει λεμόνια και μαϊντανό. Και τη κοιτά, παθαίνει εκείνη τη στιγμή, σηκώνει την κεραία σου. Και ρε, μάνα, αφού το ξέχασε. Για δεν τα γράφει κάτω να τελειώνουμε. Ή τέλο πάντων, για δεν παίρνει ένα τηλέφωνο εκεί που είμαι έξω. Τώρα που ήρθα και άλλαξα και εξεντήθηκα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω. Στείλ το Βασίλη, στείλ τον μπαμπά, δεν ξέρω, στείλ όποιον θέλει. Εγώ δεν ξαβγαίνω έξω, ξέχασε το. Και αρχίζει αυτό και εκείνο και αντιθέτω εγώ να πάω και. Αυτά. Τέλο πάντων, εκεί λοιπόν που είμαι στο σούπερ μάρκετ, βλέπει τι μαμάδε με τα παιδάκια του, όπου έχω να σα πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία η βόλτα να παίρνει τα παιδάκια σου μαζί στο σούπερ μάρκετ, αλλά σου βγάζουν το λάδι. Θα μου πει βέβαια, άμα δεν έχουμε πού να τα αφήσουμε, Ευαγγελία, τα κάνουμε τώρα. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα πάρω τα παιδιά. Ναι, αλλά το έχει μαζί το παιδί, το έχει το αγκαλιά από εδώ, έχει το καρότσι από εδώ. Κρατά και το. Πε το. Πώ το λένε, πε το. Όχι το καρότσι, το άλλο. Το καλαθάκι. Το καλαθάκι δεν είναι καθόλου λειτουργικό για μια μάνα, να ξέρεις, γιατί έχει το βάρος από εδώ, έχει το παιδί από εδώ. Με ποιο χέρι να πιάσει τα πράγματα. Τι γίνεται με αυτά τα χαρτιά, παιδιά, κάθεται σε μια παιδιά. Λοιπόν, δώσε λίγο ναι, τέτοιο. Never say never, να τα αφιερώσω εδώ, στα μπιλιμπεράκια μου. Say never. Να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, παιδιά. Έλα, έχουμε μπει στον Ιούνιο. Αλλά καλοκαίρι δεν βλέπουμε. Έχουμε γίνει τροπικοί εδώ, δεν ξέρω το έχετε καταλάβει. Τι έγινε με τις βρόχες. Πες μου, τι είναι πιο μικρό. Δώσε δυνατά, πάμε! Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μήνυμα. Ροδαμάνθη Γιαννάτου, η γυναίκα. Το γράφει, προσέξτε, με κεφαλαία, δεν άκουσα τίποτα. Λοιπόν, πάμε με μια ανάσα, δεν λέω το μήνυμα της Ροδαμάνθης για να μην το κόψω. Επιστρέφω και θα διαβάσουμε το μήνυμα του κοριτσιού μου, πάμε! All around the world, pretty girls wipe the floor with all the boys. Pour the drinks, bring the noise. All around the world, pretty girls. Αυτή είναι Britney Spears και η Γεζίλια. Την Νίκη την αναγνώρισα, την Britney την αναγνώρισα. Για δώσε δυνατά. Ανάτη τώρα, ναι. Αυτή είναι η Britney, όντως. Λοιπόν, καινούργιο τραγούδι και για Britney Spears. Έχουν ξεπεταχτεί πολλές επιτυχιούλες. Μπαμ, 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 τσικ, 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 για το καλοκαίρι. Αυτό είναι Britney Spears και η Γιαζίλια, το Pretty Girls. Λοιπόν, και τα ακούμε ευθύς αμέσως. Έχω λοιπόν να σας πω ότι συνεχίζουμε εδώ πέρα δυναμικά στο cooler. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας για το multitasking, για το γενικότερα, ρε παιδιά, ποιος το έχει καλύτερα, το έχει ο άντρας. Για το όχι, γυναίκα. Τι πιστεύετε εσείς? Έχω να πω ότι χαίρομαι, γιατί διαβάζω εδώ πέρα και αρκετά αγόρια πιστεύουν ότι το όχι, γυναίκα, και χαίρομαι γιατί είστε αντικειμενικοί. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι άντρες που θεωρούν ότι δεν το έχει η γυναίκα. Αλλά θέλω να σου πω, φίλε, κουλεράκι, όσο συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι η γυναίκα το έχει λίγο παραπάνω. Όχι ότι τα κάνει πάντα όλα καλά, να ξέρεις. Απλά μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Συν τη μουρμούρα. Μπορεί να γκρινιάζει και να μιλάει κατάπαυστα και μαζί. Και αυτό μαζί με όλα τα άλλα. Για να δεις πως αντικειμενικιά είμαι, όχι. Και είχαμε μείνει στο μήνυμα της γλυκιάς μου, της Ροδαμάνθης μου, που λέει με κεφαλαία μεγάλα γράμματα, λέει η γυναίκα φυσικά τρέχει να προλάβει το ένα και το άλλο. Love you, Ευαγγελία, και θα συμφωνήσω μαζί σου. Magon Fam, λέει, δεν ξέρω, λέει, και ο άντρας και η γυναίκα. Ευαγγελία, σ' αγαπώ, βάλτε λίγο Shawn Mendes ή το Sinbad του Cameron Dallas. Θέλω λακάκια. Ό,τι προλάβουμε, υπόσχομαι θα βάλουμε. Σ' αγαπώ, λέει, αλλά νομίζω πιο πολλοί γυναίκες, γιατί τρέχουν να προλάβουν.
Το άλλαξε την άλλαξε την άποψη στο τέλος. Την αρχή έλεγε δεν ξέρω, οι άντρες, μπορεί και άντρας και η γυναίκα. Μετά κατέληξε στις γυναίκες το κορίτσι μου. Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι το έχει περισσότερο. Δεν σημαίνει όμως ότι τα κάνει όλα σωστά και όλα τέλεια. Απλά έχει μια ικανότητα να κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Παράλληλα, αυτό λέμε σήμερα. Μην αυτό οι άντρες τώρα σκοτώνουν και μας πει τι λες, κυρία μου και τέτοια. Κατάλαβες. Βίκια το till the end, λέει. Όχι επειδή είμαι κορίτσι. Όχι καθόλου. Λοιπόν, αλλά πιστεύω, λέει γυναίκες. Βάλε σε παρακαλώ το σπάστα του Γιώργου Παπαδόπουλου. Σε αγαπώ, Ευαγγελίτσα μου, και εγώ σε αγαπώ πολύ. Είναι καινούριο. Να δω αν το έχουμε. Άμα το έχουμε, το παίξουμε. Άμα δεν το έχουμε, θα το βρούμε για να το παίξουμε τις επόμενες μέρες. Γιατί εδώ γίνεται μακελιότα. Σημειώνει όλο όχι σε πάνω. Και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αφροδίτη Καλ, γυναίκα λέει εννοείται, οι άντρες είναι μπούφοι. Θα μας πάρουνε με την ντομάτα. Φίλοι μου Αφροδίτη, πρόσχε τι γράφεις κορίτσι. Εντάξει, μεταξύ μας δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα οι άντρες. Αλλά θα το πούμε γλυκά, με τρόπο. Γιατί ο γερανός θα δει κατά πάνω μου σε λίγο, μα εγώ τον Άλεξ από εκεί. Λοιπόν, λέει λοιπόν, για να δεν είναι μπούφι, λέει, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα ταυτόχρονα και μάλιστα σωστά. Βάλτε λίγο, λέει, δεν μιλωβάτω. Κοίταξε, και εγώ θεωρώ ότι ο άντρας δεν μπορεί να συνδυάσει πολλά πράγματα μαζί και σωστά. Δηλαδή, μια γυναίκα μπορεί, ρε παιδί μου, να πάρει συνεργασία της το παιδί της και να βλέπει και το παιδί να το ταΐζει, να στέλνει και κανένα mail με το ένα χέρι και να τρώει με το άλλο και να... Το θεωρώ. Εσύ τώρα διασκέψου. Φαντάζεσαι τον άντρα να έχει το πιτσιρίκι εδώ και να στέλνει mail στο έτσι και να γράφει με το άλλο και να σηκώνει και τα τηλέφωνα. Δεν είναι το μισή γνώμη, το όφωνο. Κατάλαβες. Νομίζω δεν γίνεται να το κάνει. Αλήθεια στο λέω τώρα. Έχω πετύχει και μπαμπάδες που πάνε βόλτα τα παιδιά τους στο πάρκο και τους έχουν φορτώσει γυναίκες τους με όλα αυτά τα που χρειάζονται τα τσιμπιλίκια μαζί για τα παιδιά και τα μπιμπερά και τα παιχνίδια και αυτό και εκείνο. Και έχουν και τα ψώνια μαζί. Και παιδιά έχω δει άντρα του πέφτουν όλα κάτω και να τα μαζεύει δεξιά-αριστερά άνθρωπος και πήγα να το βοηθήσω κι εγώ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν το έχετε σε όλα. Τι να δεν γίνεται να είμαστε τέλειοι σε όλα, βρεδεφέ. Οδηγείτε καλύτερα. Μαγειρεύετε καλύτερα, είστε καλύτεροι σεφ, δεν μπορώ να πω. Μπορεί η γυναίκα να μα κάνει και αυτό, αλλά νομίζω ότι ο άντρας μαγειρεύει λίγο καλύτερα. Λέω εγώ. Ωραία. Αλλά δεν μπορείτε να το έχετε και αυτό το παράλληλο είναι δικό μας τέτοιο θέμα. Τι να κάνουμε τώρα. Δώσε λίγο χαμπίμπι να ανέβουμε. Πάμε λίγο κουλεράκι. Baby, I love you! Για τα κουλεράκια μου πάμε! Δώσε δυνατά και! Έτσι δεν κάνουν αυτοί που χορεύουν τα... Βέβαια έχουνε και να κουνήσουνε. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο κούλερ. Δυνατά και ωραία. Μαντώ Φωτοπούλου. Οπωσδήποτε λέει γυναίκα, να κάνει δουλειά σπιτιού, να διαβάζει τα παιδιά, να μαγειρέψει. Ευαγγελία μου σε λατρεύω, και εγώ σε λατρεύω, κορίτσι μου. Και έχει και δίκιο. Όλα αυτά τα κάνει η γυναίκα. Σύ τη δουλειά τη. Γιατί σήμερα οι περισσότερε μαμάδε και οι περισσότερε γυναίκε δουλεύουν και όχι μία δουλειά, πολλέ δουλεύουν και δύο δουλειέ. Καμιά φορά κάνουμε και τρει δουλειέ. Καλή ώρα. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Νομίζω εγώ τώρα. Απλά είστε κάποια στιγμή που πάει και κάνει ένα φω και πέφτει και λε δεν μπορώ άλλο. Χρειάζομαι λίγο ξεκούραση. Γενικότερα το καλό είναι να υπάρχει μέτρο σε όλα. Ωραία. Ελίνα Κωστάκη, η γυναίκα λέει βέβαια woman power και έχει βάλει και χεράκια έτσι αυτά με τους μυς, τίκι. Λοιπόν, θα διαβάσω όλα ένα μήνυμα και θέλω να πάμε να δούμε ένα ωραίο ρεπορτάζ για να δείτε εκεί πέρα, Βασιλική Directioner. Εννοείται λέει η γυναίκα, όλες οι δουλειές η ίδια τα κάνει λέει, η ίδια τις κάνει. Ευαγγελία λέει σε λατρεύω, σήμερα έγραψα ιστορία και έχει φατσούλα προς τα κάτω. Όχι, δεν γράψαμε καλά, γιατί, όχι, αλήθεια, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι ακούμε, Boys the Noise. Ναι, ακούμε Boys the Noise, Άλεξ. Και ο Άλεξ χοροπηδάει. Ναι, πάρε και Boys the Noise. Κάνε κάτι, θες τον κόσμο αλλιώς. Πιο κοντά μου, έλα, δώσ' μου αγάπη, βγάλε με στο φως. Η αγκαλιά σου ουρανός. Πάμε ακόμα πιο ψηλά. Πάμε πιο ψηλά. Λοιπόν, θέλω να σας πω για ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που θα πάμε να παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως και μετά θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε τα... Να ακούσουμε τι λέει ο Θεέ μου, να διαβάσουμε τα υπέροχα μηνύματά σας.
Η Gummers λοιπόν Secret είναι μια ισπανική αλυσίδα εσωρούχων και homeware. Αλλά αυτό που θα δούμε λοιπόν είναι η επίσημη παρουσίαση που πραγματοποίησε για τη νέα σεζόν, για τα μαγιό, για τα swimwear και τα beachwear, για την παραλία. Δηλαδή το κατάλληλο outfit για να πας στην παραλία, να κάνεις τα μπάνια σου, τις ξαπλωτές σου, τις απλωτές σου και όλα τέλος πάντων. Βλέπουμε λοιπόν Gummers Secret τη συλλογή. Summer 15, ακολουθώντας λοιπόν την επιταγή Pretty, Comfortable and Sexy. Πάμε λοιπόν να τα δούμε, να δείτε πάρα πολλά μοντέλα, πάρα πολύ ωραία μαγιό και πάμε να δούμε ένα όμορφο ρεπορτάζ. Και τρέχεις και πας. Έλα κουλεράκι μου! Όταν αγαπάς, δεν υπάρχει γραμμή να χωρίζει τι θέλεις. Τι τιμή. Πάρε και στάν! Όταν αγαπάς, λέμε. Τα πάμε όλα. Για να δω. Όχι, έχω να πω κάτι άλλο ακόμα. Για όλους εσάς που είστε κάτοχοι καρτών Mastercard, να ξέρεις, μπορείς να προμηθευτείς το εισιτήριό σου και σε περιμένουν και πολλές εκπλήξεις και πάρα πολύ ωραία βραδιά. Εκείνη την ωραία, τη βραδιά, τη μεγάλη που περιμένουμε, Mad Video Music Awards 2015 by Coca-Cola. 29 Ιουνίου έρχονται, παιδιά, θα γίνει μακελιό! 29, είναι λίγο μετά τα γενέθλιά μου. Λοιπόν, έγινε το Μάτ 19, θα γίνει σχέση όσο θα γίνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα μπείτε λοιπόν στο viva.gr. Θα χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας Mastercard για να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας. Γιατί εκεί σας περιμένουν priceless surprises αποκλειστικά για κατόχους καρτών Mastercard. Και η Mastercard στα βραβεία. Θα γίνει χαμός. Συνεχίζουμε. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για το multitasking. Για να δούμε ποιος, ρε παιδί μου, κατά τη γνώμη σας, το έχει καλύτερα αυτό με την... Με τις πολλές εργασίες παράλληλα μαζί, ποιος μπορεί να τα κάνει καλύτερα, ο άνδρας ή η γυναίκα, ποιος το έχει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Boy Believer Fubu Me, λέει. Πιστεύω οι γυναίκες. Μπράβο. Συγχαρητήριο. Συγχαρητήριο γιατί είσαι αντικειμενικό. Λέει, γιατί η μαμά μου, λέει, όλη μέρα τρέχει ενώ ο μπαμπάς μου κάθεται. Όπα! Να τα! Βγήκανε στη φόρα τα οικογενειακά. Δεν τα βγάζουμε, βρε, αυτά στον αέρα. Δεν τα λέμε αυτά. Βρε, θα σε πιάσει ο πατέρας της, κυνηγάει μετά. Ναι, κοίταξε να δεις, κάθεται. Μπορεί να δουλεύει ο άνθρωπος και απλά να τελειώνει το 8ωρό του και μετά πηγαίνει να κάθεται. Ενώ η γυναίκα τι κάνει, παιδιά, συνεχίζει και δουλεύει. Γιατί αν δεν κοιμηθούν τα παιδιά και δεν τελειώσουν οι δουλειές του σπιτιού, η γυναίκα δεν κλείνει μάτι. Τελευταία πέφτει για ύπνο, πρώτη ξυπνάει. Άκουσου λέω εγώ. Γι' αυτό πριν γίνεις μάνα και πριν γίνεις σύζυγος, πρέπει να το σκεφτείς πάρα πολύ καλά. Να ξέρεις. Εσύ μέρη που είσαι και μάνα και σύζυγος, συμφωνείς μαζί μας. Συμφωνείς μαζί μας, τέλεια. Λοιπόν, η Ευαγγελία λέει: μπορείς να βάλεις το Where Are You Now. Το Where Are You Now. Άμα προλάβω, επειδή πρέπει σιγά σιγά να ξεκουμπιστώ, γιατί τώρα το βλέπω σε λίγα, σε 5 λεπτάκια κάπου εκεί, θα μου πούνε: έλα, σήκω. Αρκετά. Αρκετά μίλησες και σήμερα. Ευαγγελία λέει: τσιορλίδα fans. Μουά, ευχαριστώ στη σελίδα. Γράφουνε τα παιδιά μου. Οι γυναίκες λέει: μιλάμε στο τηλέφωνο. Παρακολουθούμε τηλεόραση. Φτιάχνουμε τα νύχια μας. Τσεκάρουμε τα social media. Κοιτάμε το φαγητό. Τώρα λέει: δεν ξέρω, λέει, αυτή την εντύπωση έχω. Και καλά την έχεις. Γιατί να, ορίστε, τα έκανε όλα αυτά παλιότερα. Τώρα έχει να τσεκάρει και τα social media. Έχει να ανεβάσει και τη selfie της στο Instagram και στο Facebook. Έχει να κάνει και πολλά πράγματα μαζί. Και να που τώρα ακούμε τι λέει: σ' αγαπώ, Ευαγγελία, είσαι η ζωή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μπορείς, λέει, να κάνεις αφιέρωμα σε μένα, σε σένα. Σε μένα, τι αφιέρωμα να κάνω εμένα. Όπως λέει, όπως κάνεις, λέει, σε τραγουδιστές, να μας μιλήσεις και εσύ για σένα. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό το αφιέρωμα θα το δεις μόνο εσύ. Έχω να σου πω. Δεν νομίζω ότι αφορά κανέναν τώρα και δεν περιμένουν να δουν τη δική μου τη ζωή, βρε αδερφιά. Και να σου πω κάτι. Μέσα από αυτήν την εκπομπή, νομίζω σχεδόν ένα χρόνο κοντεύουμε. 15 του μήνα, 17 Ιουνίου, έκανα την πρώτη μου εκπομπή εδώ στο MAD TV. Νομίζω ότι ήδη τα έχω πει πάρα πολλά πράγματα για μένα και πολλές ιστορίες. Δηλαδή, όσοι παρακολουθούν, νομίζω με ξέρουν, δεν κρύβω και τίποτα. Τα λέω όλα, μονίμως. Πάμε λίγο, πίτσι! Και θα σου πω. Turn off the lights, I wanna touch your hands. Turn off the lights, just nothing more to say. Tonight we'll be just you and me. Πάρε τώρα εδώ, πιτσίνιερ, πάρε DJ Pitchy! Έχουμε να το πούμε και καιρό. DJ PG και ξανά ψωμί. Λοιπόν, και με αφορμή αυτό που μου είπες, θα πω κάτι άλλο.
Δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει αφιέρωμα σε μένα, γιατί καταλαβαίνεις. Παρουσιάζει την εκπομπή, κάνει και αφιέρωμα στα μούτρα μας, πάμε την ντοματιά. Θα έρθουν εδώ απ' έξω και θα βρίζουνε, θα φτύνουνε. Αλλά επειδή βλέπω μου κάνετε πάρα πολύ, μου ζητάτε πολλά, στέλνετε μηνύματα και μου λέτε, θέλετε αφιέρωμα στη Δούκισσα, στον Paul Walker και σε κάτι άλλο, θέλω να σας πω ότι επειδή είμαστε μουσικό κανάλι και μουσική εκπομπή, μπορούμε να μιλάμε σίγουρα και για ηθοποιούς και να λέμε και νέα και ειδήσεις και τα πάντα και όλα. Αλλά δεν μπορώ να κάνω αφιέρωμα σε κάποιον ηθοποιό, γιατί δεν θα έχω πρώτα απ' όλα τι τραγούδι να παίξω. Δηλαδή τα αφιερώματα τα κάνουμε κυρίως για να χαίρεστε εσείς και να βλέπετε τα βίντεο κλιπ και να ακούτε τραγούδια του αγαπημένου σας καλλιτέχνη. Αυτή ποια είναι, η Δούκισσα, φέρτε εδώ. Φέρτε εδώ, σε αυτή τη Δούκισσα εννοείς. Πάει τα ακουστικούλη, Άγη μου, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Άγη μου, καλησπέρα. Εδώ, αυτή τη Δούκισσα φαντάζομαι εννοείς, έτσι την τραγουδίστρια. Θα σταυρώσω και τα πόδια από τώρα. Αυτή δεν λες, δεν λες τη Δούκισσα την νομικού. Εντάξει, σας πειράζω, ξέρω τι λέτε τη Δούκισσα νομικού. Και αυτή η Δούκισσα πολύ καλή είναι και φωνάρα και πορεία μεγάλη. Και εδώ βλέπω το πρώτο τραγούδι είναι οι προλήψεις. Και μετά το περίμενε στα ακουστικό σου. Επίκαιρο, γιατί εγώ μισό λεπτό δεν έχω ακουστικό για την ώρα, το διέλυσα. Λοιπόν, να σας πω μαζί με τη Δούκισσα εδώ, αγγελία. Θα συνεχίσουμε τα τελευταία, γιατί θα πρέπει να φύγω. Αυτό ήθελα να σας πω. Μην παρεξηγείτε που δεν μπορούμε να κάνουμε αφιέρωμα σε ηθοποιούς, αλλά δεν μπορώ. Άμα θέλει τραγουδιστές, εγώ εδώ μαζεύω τα μηνύματά σας και θα ετοιμάσουμε. Έρχονται και άλλα αφιερώματα, δεν σας ξεχνάμε. Από εκεί και πέρα υπενθυμίζω ότι το post της εκπομπής μπαίνει μία μέρα πριν το βράδυ, γύρω σε 9-9.30 εκεί που είστε αραχτοί και τρώτε το βραδινό σας για να πάτε να κοιμηθείτε ή βλέπετε τηλεορασούλα και αράζετε. Για να προλαβαίνετε όλοι να γράφετε, να το διαβάζετε και να έρχομαι εγώ την άλλη μέρα εδώ το μεσημέρι να τα ανοίγω και να βλέπω τα μηνύματάκια σας τα ωραία. Επίσης, έχω να πω πάρα πολλά φιλιά και στην Κύπρο, γιατί μου στέλνει μήνυματα και από την Κύπρο και μου λένε Βαγγελία, σας βλέπουμε από την Κύπρο. Μουα! Πολλά φιλιά και στην Κύπρο. The Navigator. Οι γυναίκες λέει πάντα. Πολυεργαλεία. Συμφωνώ μαζί σου. Οι άντρες λέει γκρινιάζουν ακόμη και για τη μία μόνο δουλειά που έχουν να κάνουν. Κοίταξε να δεις τώρα. Να τη βγάλω ψεύτρα. Δεν τη βγάζω ψεύτρα τη φίλη μου εγώ τώρα. Και συγχωρέστε με, ούτε το τσουλούφι δεν κάνετε με αυτό, δεν κάθομαι αυτό που ακούει. Έχω ακούσει και εγώ άντρες που γκρινιάζουν πάρα πολύ τώρα, σοβαρά παιδιά, αλήθεια. Λοιπόν, hey Styles, τι είπες εσύ, τέρμα, μισό λεπτό έχω να διαβάσω δύο μηνύματα ακόμα. Λοιπόν, η γυναίκα λέει, γιατί ταυτόχρονα μαμά, εργαζόμενη και πάντα γυναίκα, έχει δίκιο. Και πάντα είμαστε γυναίκες και πάντα μας χαζεύετε στον δρόμο. Λέμε τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γεωργία Π. Εγώ νομίζω γυναίκες. Και καλά νομίζεις, νομίζω. Η γυναίκα φυσικά λέει Μαριάννα Νόιζελ. Βάλτε boys and noise. Βάλαμε και σας το αφιερώσαμε. Στέλλα Περήφανου, κόριτσι μου που είσαι, έχω καιρό να σε ακούσω. Η γυναίκα λέει και η μόνη ζωντανή απόδειξη είναι όλες οι μανούλες του κόσμου. Έλα, αντικειμενικά τώρα οι γυναίκες είναι multitasking εργαλεία, πολύ μηχανήματα τώρα, να πούμε την αλήθεια. Σ' αγαπάω, λέει μαμά. Στέλλα, μπράβο κορίτσι μου. Μαμά της Στέλλας, περήφανος, σας αγαπάει πάρα πολύ. Φιλάκια, Ευαγγελία μου. Εγώ πήρα φιλή. Λοιπόν, Παναγιώτης Μιχάλανας, τελευταίο μήνυμα. Λέει, για αύριο δηλαδή, τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, δίνει μαθηματικά. Περαστικά πολλά θα πω εγώ. Δύναμη, εύχομαι. Αυτό το σουκού διάβασε 9 ώρες, Χριστέ μου, λέει, δεν την παλεύω άλλο. Βάλε λίγο Φουρέιρα να τα σπάσουμε. Προλαβαίνουμε να κλείσουμε Φουρέιρα για τον Παναγιώτη που διάβασε 9 ώρες μαθηματικά. Λοιπόν. Εγώ λέει, πιστεύω πως οι γυναίκες τρέχουν για να μαζέψουν τους άντρες και οι άντρες για να μαζέψουν τις γυναίκες. Πιστεύω πως πάει, λέει, σαν κύκλος. Άνοιξα σελίδα για τη Φουρέιρα, έχει 640 likes. Κάνε like αν θες και πες και στα κουλεράκια. Και τελευταίο μήνυμα του Παναγιώτη, γιατί έχει 4. Σε λατρεύω, λέει, φιλιά και στα παιδιά πίσω από τις κάμερες. Δαμάσκηνο, Γερανό. Ο Γερανός μας είναι ο Άλεξ, ξέρεις. Η Ροή, η Πλάνα, όλοι σας και η Μέρη. Εξαιρετική δουλειά, τι υπέροχο team. Έλα, ρε, ευχαριστούμε, ρε, πάμε με Φουρέιρα. Έτσι θα φύγω από αυτό το μήνυμα. Να ξέρεις, αυτή η εκπομπή δεν πάει μπροστά χωρίς ομάδα και δεν πάει μπροστά χωρίς τα κουλεράκια. Γιατί αν δεν είχαμε εσάς, δεν θα υπήρχε εκπομπή, να ξέρεις. Πάμε λίγο με Φουρέιρα πριν φύγω. Κρέμονται και τα καλώδια όλα. Λοιπόν, κουλεράκια μου γλυκά, αυτό ήταν και για σήμερα το κούλερ. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε μία, να διαβάζετε όσο μπορείτε και 9 ώρες αμαλάχι όπως διάβασε ο Παναγιώτης εδώ πέρα. Να μου προσέχετε, να μου χαμογελάτε και αύριο εδώ στο κούλερ μας, 3 το μεσημέρι. Φιλιά σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Γερμανία και στην Αμερική, στα παιδιά μας βλέπουν από την Αμερική. Μουά!